να ξεκινήσουμε με τον κύριο Λεφατζή που πριν από λίγο είπατε κάτι που το κράτησα για να το κουβεντιάσουμε τώρα. Είπατε ότι πρώτα απ' όλα το σημείο της Σταύρωσης δεν αποτελεί ένα λόφο, αλλά ένα εξόγκωμα βράχου. Ένα έξαρμα βράχου. Εξόγκωμα για να το καταλαβαίνουν περισσότερο. Όπου εκεί πέρα δεν χωρούσαν τρεις σταυροί, είπατε. Μάλιστα. Αυτό το διαπιστώσατε πώς? Την εποχή που έγινε η πρώτη ανασκαφή και καθαρισμός του κορυφαίου σημείου του βράχου, όταν ο κύριος Λέβας το 88 δηλαδή αποκάλυψε αυτή την κορυφή και έβαλε μετά βέβαια, έκανε μια τοποθέτηση μιας γυάλας, έγινε καθαρισμός, έτσι. Από τον καθαρισμό είχαμε εμφανεί μια οπή, δηλαδή μια εσοχή, έτσι, μια κυκλική διατομή, η οποία είναι ακριβώς κεντρικά στο σημείο αυτό και μάλλον είναι και τοποθετημένη έτσι, διότι ο βράχος απολαξεύτηκε σιγά σιγά γύρω γύρω και την εγκυβώτησε περίπου στο κεντρικό σημείο. Έχω εδώ πέρα μια σημείωση, θα συνεχίσετε, έχω μια σημείωση εδώ πέρα που οφείλεται λοιπόν ο μύθος για το λόφο του Γολγοθά. Εμείς ξέρουμε ότι ένας λόφος είναι πολύ απλό. Γολγοθά, σε ένα Γάλλο περιηγητή. Μάλιστα. Το προσκυνητή των Βορδιγάλων, Μπορντό, που το 333 επισκεπτόμενος στην Ιερουσαλήμ, περιγράφει πως δεξιά του έβλεπε τον χώρο που βρισκόταν άλλοτε ο ναός του Σολομόντος και το Πρετόριο και αριστερά του τον λοφίσκο Γολγοθά όπου σταυρώθηκε ο Κύριος, είπε αυτός. Ναι, το ονομάζει Μοντίκουλους, δηλαδή λοφίσκο, ναι. Έτσι δημιουργήθηκε η εικόνα του λόφου με τον ανηφορικό δύσκολο και μειγμάτος συμβολισμούς δρόμου που έμεινε στην παράδοση, λέει ο καθηγητής κ. Λάδας. Ο καθηγητής Πιέρ Μαρεβάλ λέει πάντως ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν προσφέρθηκε πολύ για ταυτόχρονη σταύρωση τριών προσώπων και το σημείο της σταύρωσης θα πρέπει να τοποθετηθεί λίγο εγκύτερα στα αρχαία τείχη. Ένα λεπτάκι να εξηγήσουμε κάτι. Η απόσταση από τα τείχη της πόλης εκείνης της περίοδου, δηλαδή πριν από τη φάση του Ηρώδη, πριν από τη φάση δηλαδή του 44 μετά Χριστόν, που έχουμε μία προσθήκη στα τείχη, η απόσταση των τειχών αυτών από το χώρο της σταύρωσης είναι ενδεδειγμένη. Έχουμε δηλαδή τα μετρητικά στοιχεία. Εμείς λοιπόν ξέρουμε ότι γύρω σε όλη αυτή ακριβώς την περιοχή, στην παριά του Λατομείου, δηλαδή στα κορυφαία σημεία και κατά μήκος του δρόμου που οδηγούσε μέσα στην πόλη, πριν από την πύλη, έμπαιναν σταυροί. Δηλαδή δεν ήταν μόνο. Εκεί ήταν το κορυφαίο σημείο σταύρωσης. Μάλιστα. Ναι, το έχουμε δει και σε κάποιες ταινίες μια σειρά σταυρών. Ναι, αυτό είχε να κάνει, όσο πιο πολύ πλησιάζουμε προς τη Ρώμη εκείνης της περίοδου, τόσο περισσότερο είναι αυτό είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε. Κυρία Παντελή, θέλω να ρωτήσω το εξής. 2000 χρόνια μετά, γιατί μας μαγεύει μόνιμα αυτή η ιστορία. Μου έκανε εντύπωση, πριν μπω στο στούντιο, έβλεπα έτσι τα κανάλια τι είχαν και ξαφνικά είδα στον Αντένα ότι για 20η φορά, για... έδειχνε πάλι τη ταινία του Παζολίνη, ο Ιησούς ο Ναζαρέτης. Και άρχισα να τη βλέπω κι εγώ, πριν πω στο στούντιο. Την έχω δει άλλες 10-25 φορές. Κάθε χρόνο λοιπόν τη δείχνουν και κάθε χρόνο αυτή η ταινία γίνεται, τη βλέπει ο κόσμος με πάρα πολύ μεγάλη. Τι είναι αυτό που μας μαγεύει σε αυτή την... όλη την ιστορία του οποία ζούμε, την ξαναζούμε από τα παιδικά μας χρόνια. Είναι κάτι που έχει μπει στο πετσί μας από τότε που είμαστε βρέφοι, έτσι. Όπως βλέπουμε τις ελληνικές ταινίες ξανά και ξανά και ξανά και θα τις βλέπουμε 150 φορές. Πιστεύω ότι ορισμένα πράγματα είναι αυτά με τα οποία έχουμε ταυτιστεί. Είναι κομμάτια της ταυτότητάς μας. Και σίγουρα μας μαγεύει και όλο αυτό το μυστήριο και ο πόνος. Δηλαδή, ο πόνος που είναι κομμάτι της ζωής μας, γενικά, της ανθρώπινης ζωής, σίγουρα έρχεται και μας προσκαλεί και μας μαγεύει. Όπως θέλουμε να βλέπουμε πράγματα στις ειδήσεις που είναι οδυνηρά. Μας αρέσει εντός εισαγωγικών να βλέπουμε τον πόνο, γιατί είναι ένα κομμάτι της δικής μας της ζωής. Τώρα, το να βλέπουμε το μαρτύριο του Ιησού Χριστού έχει να κάνει και με το ότι είμαστε χριστιανοί, έτσι. Από μωρά έχουμε διδαχτεί γύρω από αυτό, έχουμε αγαπήσει αυτή τη θεϊκή μορφή, έχουμε προσκυνήσει, έχουμε ανάψει κεριά, έτσι. Δεν είναι δυνατόν να μην μας μαγεύει. Ναι, κατάλαβα. Κάτι εδώ
και κάτι ακόμα. Ναι, ορίστε. Παρακαλώ. Ήθελα απλώς να πω το εξής, χωρίς να αρνούμε αυτά τα οποία είπατε. Είναι μια ερμηνεία, μια προσέγγιση του ανθρώπου. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και μια άλλη μερίδα, ας πω και τον εαυτό μου μαζί, όπου επειδή ξέρουμε, πέστε εξ επαγγέλματος τα Ευαγγέλια κλπ, δεν τη βλέπω για τις παραποιήσεις που έχουν υποστεί τα Ευαγγέλια, η Ευαγγελική Διήγηση. Όχι ότι είναι κάτι το αιρετικό, αλλά είναι πολύ ανθρώπινο εντός εισαγωγικών. Χάνεται το θείο στοιχείο. Αλλά ένα μεγάλο μέρος, έχετε δίκιο, έχει αυτά τα συναισθήματα που τον κάνουν να βλέπει και να ξαναβλέπει αυτές τις ταινίες. Κύριε Γαλιέρη, εσείς σαν γιατρός θα μας απαντήσετε και πάλι. Εάν δεν είχε αυτό που είπε λίγο πριν η κυρία Παντελή, αυτή τη δύναμη ψυχής, αυτή τη βαθιά πίστη, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, θεάνθρωπος, νομίζετε ότι ο θάνατος θα ήταν πιο γρήγορα από... Έπρεπε να περάσουν όλες αυτές τις ώρες. Το πιο πιθανό ήταν να έχει πέσει ο θάνατος πριν φτάσει στο σημείο της Σταύρωσης. Αυτά τα τρομερά βασανιστήρια, τους σλοδαμούς, όπως είπαμε, τις αιμορραγίες. Εκείνος όμως έφτασε. Ναι. Πρέπει να έχεις αυτό που σας είπα πριν. Υπερφυσικές δυνάμεις, θεϊκές δυνάμεις, για να μπορέσεις, όχι να φτάσεις, φτάνοντας να κουβαλάς και το σταυρό σου. Mm-hmm. Μετά από όλα αυτά που έχει υποστεί ο οργανισμός. Είναι τρομερό και δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο κοινός άνθρωπος αν δεν έχει αισθανθεί τον πόνο μέσα στην οικογένειά του. Το καθημερινό πόνο. Πόσο μάλλον όταν φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις που δεν τις δούμε. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας με τον κύριο Κουτσάφη, με τον πατέρα Μηταλινό, θα προσπαθήσουμε λιγάκι να δούμε τη χρονική στιγμή της Ανάστασης. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Κουτσάφη. Ανασταίνεται ο Χριστός και εμφανίζεται πλέον εκτός τάφου να περπατάει και αυτό είναι μια πραγματικότητα ή είναι ένα όραμα ή είναι η ψυχή του συγκεκριμένου. Είναι πραγματικότητα. Ο Ιησούς δεν μόλις αναστήθηκε, το σώμα του πλέον είναι άφθαρτο, αθάνατο, ενδόξο, έχει όμως σάρκα και οστά. Μάλιστα. Περπατάει, απελευθερωμένος όμως από το χωροχρόνο που ζούμε εμείς. Μπορούσε δηλαδή ανά πάσα στιγμή να βρίσκεται εδώ ή εκεί και να τον βλέπουν συγχρόνως οι 70, οι 500, οι δύο προς Εμαούς κλπ. Σαν όραμα. Όχι σαν όραμα. Σαν φάντασμα. Όχι. Κάθισε, τον ακουμπάς και κάθισε, είναι... Ναι, λέει, ελάτε πιάστε με. Η τον έπιασε, του Θωμά. Τον έπιασε ο Θωμάς. Και λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ο Θωμάς έχει παίξει ένα καταπληκτικό ρόλο μέσα, όχι από την απιστία του, από τη δυσπιστία Μάλιστα. του. Ερώτημα ναι. στον γιατρό. Ένας άνθρωπος έχει πεθάνει και είναι και τόσο πολύ ταλαιπωρημένος. Ναι. Τόσο πολύ βασανισμένος. Ναι. Τον έχουν τυλίξει σφιχτά με την Ιερά Συνδόνη. Υπάρχει και ένας βράχος μπροστά από το μνήμα τεράστιο σε όγκο και σε βάρος. Ναι. Τι συμβαίνει εκεί πέρα. Μπορεί και λύνεται από την Ιερά Συνδόνη, μπορεί και κουνάει το βράχο, μπορεί και βγαίνει δεν έξω. Δεν λύθηκε. Η Ανάσταση είναι ένα στιγμαίο γεγονός, αρκετά θορυβόδες και αρκετά εντυπωσιακό. Το αναστημένο σώμα πέρασε μέσα από τα σάβανα και τα άφησε άθικτα. Το δε σουδάριο βρέθηκε πιο πέρα γιατί παρεμβάλλεται ο λαιμός και αυτό όπως ακριβώς το είχαν φορέσει. Σουδάριο είναι ένα μαντίλι που φορούσαν στους νεκρούς εκείνη την εποχή στο συγκεκριμένο μέρος. Βγήκε από μέσα όπως βγαίνει η χρυσαλίδα μέσα από το κουκούλι. Κάπως έτσι το φαντάζομαι εγώ. Και κύλησε την πέτρα. Και η πέτρα ήταν το πιο εύκολο. Δεν το συζητάμε το θέμα της πέτρας. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Έγινε ο σεισμός, πήγε η πέτρα. Και εξηγείται και γιατί δεν την κύλησε ο ίδιος. Όλα εξηγούνται. Απλώς δεν έχουμε τον χρόνο να το πούμε. Η Ανάσταση ήθελε δύο εκπομπές, κανονικά, όχι μία. Και από εκεί και πέρα τον βλέπουμε να έχει, να είναι πάνω. Είπατε, δεν έχει καμία σχέση αν είχε χάσει το αίμα του, εάν είχε πληγές, αν ήταν ταλαιπωρημένος, τίποτα από αυτά. Το αναστημένο σώμα έχει άλλες ιδιότητες από το ανθρώπινο σώμα που είχε πριν
που μπορέσαμε να τον χτυπήσουμε, να τον ματώσουμε, να τον καρφώσουμε να πεθάνει. Μάλιστα. Θέλω να δεις τον πατέρα Μηταλινό και να κλείσουμε έτσι, να μας μιλήσει για αυτή τη στιγμή, τη μεγάλη στιγμή της Ανάστασης. Θα ήθελα να συνεχίσω τον γιατρό θεολόγο, όχι απλώς θεολογούντα. Ήθελα να πω το εξής. Νομίζω ότι είναι ευκολότερο να δεχθεί κανείς τα όσα μας δίδει η Ευαγγελική Διοίκηση, παρά να προσπαθήσει να βρει επιχειρήματα για να ανατρέψει αυτή τη διοίκηση. Όπως ελέγχθη, είναι ένα στιγμιαίο γεγονός, γλιστρά μέσα, όπως εξήλθε εσφραγισμένου του τάφου, ούτως εισήλθε στους μαθητάς του των θυρών και κλεισμένων. Το ότι ο Χριστός με το αναστημένο σώμα, ξέρετε δε ότι αυτό το σώμα θα αποκτήσουμε και εμείς κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Πνευματικό σώμα, και αυτή η θεωρία ότι του Λαβουαζιέ, ότι τίποτε δεν χάνεται κλπ. Έχουμε τη μετατροπή της ύλη σε ενέργεια. Ακριβώς. Οπότε αυτό θα το υποστούμε όλοι, αυτή είναι η πίστη μας, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Οπότε ο Χριστός, για να πείσει τους μαθητάς του για την Ανάσταση, λέγει, τον θεωρούσαν πνεύμα, φάντασμα. Κοιτάξτε λοιπόν, οι μαθητές, ή θεωρούσαν ότι εκλάπη το σώμα του Ιησού, η Μαρία η Μαγδαληνή ρωτά πού έβαλες, λέει, στον, ως Κυπουρών Ιησού Χριστόν, έτσι τον ενόμιζε, πού τον έθικας για να πάω να τον προσκυνήσω. Τον περιμένουν να τον δουν νεκρόν. Από την άλλη πλευρά νομίζουν ότι θεωρούν, βλέπουν φάντασμα. Και αυτός τους λέει το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως εμέ με βλέπετε να έχω. Μύτη προσφάγιον έχετε. Έχετε να μου προσφέρετε και τρώει ο ψάριον, ψημένο ψάρι και άρτον κλπ. Αυτά όλα είναι οι αποδείξεις της πραγματικότητας της Αναστάσεως. Και στον Θωμά λέγει, έλα να με ψηλαφίσεις. Εμφανίζεται όπως ελέγχθη σε 500. 500. Μαζί. Δεν μπορεί να πάθουν παράκρουση ή υποβολή, αυθυποβολή όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέγω, είναι δυσκολότερο να το απορρίψεις παρά να το δεχθείς όπως είναι. Κάτι όμως, αν με επιτρέπετε, μία σκέψη μόνο για να κλείσουμε. Ως θεολόγος να μιλήσω αυτή τη στιγμή, ήθελα να πω ότι τα πάθη του Χριστού, γιατί εκεί επικεντρωθήκαμε και πολύ καλά κάματε και σας χαίρομαι γι' αυτό, τα πάθη του Ιησού Χριστού έρχονται να μας δείξουν ότι δι' αυτόν υπερβαίνεται κάθε είδος μυθολογίας. Όπως δηλαδή ο Χριστός που γεννιέται δεν είναι το κουκλάκι που βάζουμε στη φάτνη, αλλά γεννιέται μέσα σε ένα στάβλο με όλες τις συνέπειες, το ίδιο ακριβώς και με το πάθος σου δεν μπορεί να κυριαρχήσει κάποιος δοκιτισμός κατά φαντασία. Πλάστηκαν τέτοιες θεωρίες στους πρώτους αιώνες. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό. Και το άλλο το σημαντικό είναι ότι το σκάνδαλο και το παράδοξο για το Θεό μας. Ο Θεός μας δεν είναι κάτι το ιδεατό που κατασκευάζεται από την ανθρώπινη διάνοια, όσο ωραίο και αν είναι, αλλά είναι ένας φαινομενικά άνθρωπος που είναι θεάνθρωπος. Αυτόν τον άνθρωπο το πτύνουμε, τον δέρνουμε, τον καρπώνουμε, τον ξυλοκοπούμε κλπ. Αυτός είναι ο Θεός μας. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας αυτό το βράδυ. Πραγματικά ήταν μια εκπομπή που εμένα με πήγε κάπου αλλού. Και φαντάζομαι και εσάς. Εμείς δεν θα είμαστε μαζί σας βεβαίως το ερχόμενο Σάββατο που θα γιορτάζουμε την Ανάσταση. Θα τα πούμε την τρίτη μέρα του Πάσχα. Να έχετε ένα καλό Πάσχα, να έχουμε μια καλή Ανάσταση και να είστε όλοι σας καλά. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Καλή Ανάσταση. Μεγάλη Πέμπτη εντελώς δωρεάν με τον κόσμο του επενδυτή. Το πρώτο από τα 15 DVD της νέας συλλογής Μητσικώστα με τον αξεπέραστο Γιώργο Μητσικώστα. Το DVD με την ταινία του Πούπη Αβάτη, «Οι φίλοι του Μότσαρτ». Τα παιδικά DVD is no good. Ένας βεζίρης και...